Φανερά συγκινημένη, η πρόεδρος της Βραζιλίας, Δίλμα Ρούσεφ, παρέλαβε την τελική έκθεση της Επιτροπής Αλήθειας που σχηματίστηκε πριν από 2 χρόνια και 7 μήνες για να διερευνήσει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την περίοδο της δικτατορίας του 1964-1985. Οι συντάκτες της έκθεσης καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι έχουν διαπραχθεί εγκλήματα πολέμου εκείνη την περίοδο. Εμείς που αγαπάμε τόσο πολύ τη δημοκρατία, ελπίζουμε ότι η ευρεία δημοσιοποίηση αυτής της έκθεσης θα συμβάλλει στο να επιβεβαιωθεί η προτεραιότητά μας για την προστασία των δημοκρατικών ελευθεριών. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να δείξουμε την αποστροφή μας στα πολιταρχικά καθεστώτα και τις δικτατορίες κάθε είδους. Η Ρούσεφ υπήρξε μία από τους αντάρτες που πολέμησαν τη δικτατορία, είχε συλληφθεί και υποστεί βασανιστήρια. Η Επιτροπή ανέλησε μεγάλο όγκο εγγράφων, συγκέντρωσε μαρτυρίες από ανθρώπους που διώχθηκαν από το στρατιωτικό καθεστώς και τις οικογένειές τους, αλλά και αυτούς που δούλευαν για το καθεστώς και τις δυνάμεις ασφαλείας εκείνη την περίοδο.